Συνάντηση Υπουργείου Εργασίας και Μεταφορών, αφήνοντας μάλιστα εχμές πως κάποιοι επιχειρούν μέσα από την όλη ιστορία προεκλογικά κέρδη. Νέες καθησυχαστικές κουβέντες άκουσαν από δύο υπουργούς της κυβέρνησης οι 70 και πλέον εργαζόμενοι για την ανάπτυξη του λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας που μέχρι πρόσφατα δούλευαν για την εταιρεία Κίτιον. Οι υπουργοί Εργασίας και Μεταφορών τους διαβεβαίωσαν πως δεν πρόκειται να χάσουν τις δουλειές τους, με τον Γιάννη Παναγιώτου να χαρακτηρίζει αβάσιμα τα όσα γράφονται περί νομικού κολλήματος στη μετακίνησή τους στην αναπτυξιακή εταιρεία Λάρνακας. Αυτό δεν ισχύει. Για να μπορέσει ένας εργαζόμενος να εργοδοτηθεί, δεν υπάρχει προϋπόθεση του τερματισμού της απασχόλησης του από τον προηγούμενο εργοδότη. Προσθέτοντας πως μέσα στις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και οι εργαζόμενοι θα ξεκινήσουν κανονικά δουλειά στην αναπτυξιακή εταιρεία, με δεδομένο πως η Κίτιον θα καταβάλει όλες τις οφειλές προς αυτούς. Αναμένω ότι δεν θα δημιουργηθούν επιπρόσθετα προβλήματα. Χρειάζεται να προχωρήσουμε μπροστά και για να μπορέσουν τα πράγματα να εξελιχθούν ομαλά, πρέπει όλοι να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους. Τονίζοντας πως το όλο θέμα δεν προσφέρεται για προεκλογικούς σκοπούς. Παρόλο που στην παρούσα συγκυρία είναι κατανοητή η επιδίωξη κάποιων για την αποκόμιση κερδών, είτε επιχειρηματικών είτε προεκλογικών, οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται ούτε εργατοπατέρες ούτε εργατομητέρες. Σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, τα πράγματα τη χάνουν αξιολόγηση, με τον Υπουργό Μεταφορών να ετοιμάζει σημείωμα τις επόμενες μέρες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σήμερα, πριν τη συνάντηση αυτή, επισκέφθηκα τη Μαρίνα μαζί με την ομάδα του Υπουργείου Μεταφορών και είχα την ευκαιρία να δω και τους προγραμματισμούς και την λειτουργία. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο σχεδιασμός για την μεταβατική περίοδο εξελίσσεται ομαλά.